Την Καμίλα μας έχουν. Πήγα κυρία μου χθες να φύγω Δευτέρα μηχανή, γιατί τρέχοντας κάθε Δευτέρα λοιπόν να προλάβω στο δευτερόλεπτο προλαβαίνω κάθε πάντα. Με έπιασε μια μπόρα. Και την ώρα που βλέπω τη βροχή, λέω τώρα βρήκε να κουρευτεί ο θείος του γαμώτα και το τόπο. Έχω ένα θείο που όποτε κουρεύεται βρέχει. Ορίστε. Και πήγα σπίτι και πήρα την απάντηση. Το κατάλαβες κυρία μου, γιατί έφαγα εγώ την βροχή. Πήγε να κουρευτεί ο θείος του Γκαρέσου. Δεν μπορεί να κάνει μια συμφωνία. Δευτέρα 4 η ώρα να μην κουρεύεται ο θείος σου. Για τώρα σε παρακαλώ, όχι τώρα, κρατήσω εγώ σοβαρά πράγματα. Λαζόπουλε, θέλω να βρίσω. Ωρα, καθένα. Με κυνηγάει το εσουρού. Δεν μπορώ, σε παρακαλώ, γιατρέ. Δεν μπορώ τα βίτσα του καθενός εδώ πέρα μέσα. Εγώ, ας πούμε, στο ψυγείο θέλω όλες οι ειδικές να με κοιτάνε. Δεν με νοιάζει πώς θα μπουνε, αλλά θέλω να με κοιτάνε. Θέλω να την κοιτάνε οι ειδικές. Δεν θέλετε να γνωρίζει δηλαδή η μαρμελάδα. Ούτε η μουστάρδα. Το παίρνει προσωπικά, ρε παιδί μου. Του έγινε να μην κοιτά. Έγινε με νεκάκι για να μην κοιτάει η μουστάρδα. Όχι, ο καθένα έχει και εγώ έχω, αλλά δεν τα λέω, μην αμφίσει. Εγώ πάντω με κοιτάει, δεν με κοιτάει το κασέρι με στη νύχτα, θα το φάω. Δεν πάνε ετικέτα έτσι, δεν πάνε ετικέτα αλλιώ. Έτσι και μου ήρθε η μένα. Έφυγε το κασέρι, τελείωσε. Εντάξει, παιδιά, να τη λύσουμε και αυτή την απορία. Εντάξει, ωραία, ωραία. Συνεχίστε, παρακαλώ. Ρε, παιδιά, τα κάδρα πώς κουνιούνται. Καθαρίστρια. Πώς κουνιούνται τα κάδρα. Ναι. Όχι, ξέρω. Άμα δεν τα βρούνε τα κάδρα με τον τοίχο, ψηλό αντιστέκονται. Στο λέω εγώ. Λοιπόν, σουρεαλισμός, για να μαθαίνουμε και έννοιση, είναι πραγματικότητα που διασταυρώνεται μεταξύ δύο. Ας πούμε στους 10 μικρούς μύθους, έλεγε ο Καραβέλας. Έχω 10 εγκόμενες, 10 μέσα. 10 μοντέλα. Έλεγε ο Παλατσίνης, εγώ 14. Συμφωνούσε μεταξύ τους. Όλοι ξέρουν τη ευθεία. Αποκλείεται να πάνε καμία. Γιατί δεν υπήρχε τρίτος να τους αμφισβητήσει. Οπότε ό,τι λένε ισχύει. Αυτό είναι ο σουρεαλισμός. Πραγματικότητα που διασταυρώνεται με δύο μεταξύ. Μόνο τα δικά μου κουνούνται στο σπίτι. Όχι και τα δικά μου. Τελείως. Συμφωνήσανε σαν θες. Κουνούνται τα δικά σου. Κουνούνται και τα δικά μου. Τελείως. Συμπέρασμα. Στις ξανθές κουνούνται τα κάδρα. Το κλείσαμε, τις είχασε κι μία, τις είχασε κι άλλη. Ποιος ξέρει τι ακούν αυτά τα κάδρα στα σπίτια αυτά. Που θέλουν να φύγουν τα σπίτια και κουνούνται και ακόμα χάνουν τα καφέ και δεν μπορούν να φύγουν. Μα ήρθε η ώρα να πάρω το μέρος του κάδρου. Είχαμε κι όλη την εβδομάδα τη Μυραράκη να κλαίει. Μιλάμε για μια ανεκτήμητης αξίας περιουσία δική μου, που είναι κόπος μιας ολόκληρης ζωής. Και πήραν όλα μου το ολομέτωξε χαλιά, όλα το ολομέτωξε χαλιά, όλα. Μέσα σε μια κατάσταση τραγική, έχω πάθει ένα σοκ, βλέπω την περιουσία μου. Όχι που δεν τη συμπονώ. Τα χαλιά μου είναι σε κατάσταση τραγική. Αφού την λυπήθηκαν οι κλέπτες, πήγαν και αφήσαν το αυτοκίνητο, βρήκαν και μερικά. Διότι κλάψε κατά κανάλι, δεν μπορούσαν να την κλέψουν, την ακούν. Έκλειγες όλα τα κανάλια. Άσε ένα κανάλι άκλατο. Σαν πως εσύ πρώτη σε κλέβουνε. Όχι, δεν την κατηγορώ, είναι η γυναίκα σύμβολο. Έχει επηρεάσει γενιές και γενιές. Μα αγαπητοί φίλοι και φίλοι μου, δεν είναι καταπληκτικό αυτό εδώ. Με την παραδεισάνια, την ντοματούλα, την παρδοματοκόκκινη. Τι θα κάνω δηλαδή μετά. Σου λέω, έχει επηρεάσει κόσμο και δουλειά. Μα τι λέμε τώρα. Έτσι που λέει κυρία μου. Και θα σου πω κι άλλο ένα στενάχωρο. Φεύγει ο Ασλάνης από τη χώρα. Το θυμάσαι. Ρούλα μου, φοβερό αυτό. Αυτή η σούρα τα κάτω που κάνει μια κόπιτσα είναι φοβερή. Και μ' αρέσει που κάνει σούρα, 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 σούρα. Φεύγει λοιπόν ο Ασλάνη. Πάει στη Βραζιλία. Το χάνουμε. Και μάλιστα εκεί που πήγαινε ψωνίζει στη Βραζιλία, πήγε και ψώνιζε και πήρε κάτι... Θα σου πω ένα απλό παράδειγμα, ότι έμπαινα σε ένα μαγαζί να αγοράσω, ας πούμε, παπούτσα. Και τραγουδάγανε. Ή χορεύανε. Μήπως, μισό λεπτό κύριε, μήπως τα λένε έτσι στην... Βραζιλία. Ή λες να είναι μονάδα μέτρησης. Η παπούτσα. Αυτός δεν έχει... Έχει παπούτσα. Μήπως είναι φαγόσιμο στη Βραζιλία. Να φας παπούτσα από το Χουάνα, τη θυμάσαι σε όλη τη ζωή. Που λέμε. Έχει
Εδώ λοιπόν κυρία μου, εδώ στο καλό τσαντήρι, εδώ θα τα μάθουμε όλα. Εδώ στο τσαντήρι, εδώ το τσαντήρι γίνει η διαρκής εξεταστική των πραγμάτων, η διαρκής εξεταστική της ελληνικής πραγματικότητας. Κύριε Πρωθυπουργέ, έχουμε καιρό να σας δούμε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας καλωσορίσω στη χώρα των διεφθαρμένων και στο κοινοβούλιο της διαφθοράς. Τι το θέλεις, νευρίασε ο Γιώργος, άρπαξε τα μικρόφωνα και καλά έκανε ο Παπανδρέου και απάντησε, σωστά απάντησε και ωραία απάντησε και καλά έκανε, αλλά ο Πετσάλικος τι ήθελε και μπήκε και είπε. Πρέπει μεγαλύτερη σοβαρότητα να μας διακατέχει. Ο πρόεδρος της Βουλής είσαι, όχι ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μην μπερδεύεσαι. Δύσκολο να το ξεχωρίσει κανείς, αλλά κάποια στιγμή πρέπει. Θα τα βάλουμε, κυρία μου, στη θέση τα πράγματα γιατί γίνεται ντόρος και κανείς δεν καταλαβαίνει. Γιατί από εδώ τα φέρνουν, από εκεί τα παίρνουν και δεν καταλαβαίνει τελικά τι γίνεται. Πώς γίνεται με τις ειδήσεις, θα λένε, θα μπερδεύουν. Ήμασταν στην 46η θέση στην κατάταξη της διαφθοράς από τον Διεθνή Οργανισμό για τη Διαφάνεια και το 2009 πέσαμε στην 71η θέση. Από το 47 στο 71. Είναι 25 σκαλοπάτια παρακάτω. Πώς βρεθήκαμε στο 47 σκαλοπάτι, δεν αναρωτιέσαι. Το έχει για 0 το 47. Νομίζω ότι από εκεί μετράνε όλοι. 47, 48, 49. Νομίζω ότι το 47 είναι το 0. Γιατί 47 θέσεις κατρακύλα είναι προϊόν του Πασόκ. Γιατί μετράς από το 47 και μετά. Γιατί πηδάς χρηματιστήρια. Γιατί πηδάς προετοιμασία Ολυμπιακών Αγώνων. Γιατί πηδάς εξοπλιστικά. Γιατί πηδάς Ζήμεν. Γιατί πηδάς Σοκατζόπουλο. Γιατί πηδάς Μαντέλιδες. Λάθος, κυρία μου. Λάθος, κυρία μου, πρέπει ο Παπακοσταντίνου, λέω, που απαιτεί συγγνώμη από τον Καραμαλή για ό,τι έκανε για να πει και αυτό συγγνώμη για το λάθος που έκανε και τον έκανε. Κυρία μου, συγγνώμη δεν εξαρτάται από τη συγγνώμη του άλλου. Ας αφήσει τον Καραμαλή να ζητήσει συγγνώμη. Ο Καραμαλής δεν μιλάει. Θα πει συγγνώμη. Οι μόνες φράσεις που λέγαμε στον τελευταίο χρόνο είναι πιάσε ένα γύρο όλα μέσα. Γύρνα το λουκάνικο από την ΑΕΦΑ ΚΑΗ. Και όλη μέρα τηλεόραση. Έχει πιαστεί το χέρι του την τηλεόραση, το τηλεκοντρόλ. Αφού το είδα εγώ, θα ρωτήσει τον Κώστα Καραμαλή για το ποιος διέφυρε την Ελλάδα. Ρε παιδιά, είναι το χέρι του τηλεκοντρόλ, δεν είναι το άλλο. Είναι το αριστερό. Είπε λοιπόν ο Γιώργος, κυβερνώ μια διεφθαρμένη χώρα. Τι είπε ακριβώς. Δεν ενημερώνει και τον έρημο τον πρωτόπαπα και λέει χαζομάρες. Λέγοντας ότι σαφώς δεν υπήρχε καμία συζήτηση με τον κύριο Παπανδρέου, αλλά αναφερόταν σε παλαιότερες δηλώσεις του Πρωθυπουργού. Κυρία μου, το τι είπε ο Πρωθυπουργός, να το μάθουμε το βράδυ εκείνο. Ας το ακούσουμε τον κύριο Τσίμα που έχει την πληροφορία. Κάνουν ένα δείπνο και μιλάνε μεταξύ τους ατύπως. Εκεί λοιπόν ο κύριος Παπανδρέου. Πρωθυπουργή. Φέρετε ότι είπε, το έγραφαν την Τετάρτη Financial Times. Ένα πολύ μεγάλο ρεπορτάζ για το πώς σώθηκε το ευρώ, ήταν ο τίτλος. Ναι. Εκεί λοιπόν στο δείπνο, την ώρα που είχε σερβιριστεί το ψάρι. Ψάρι, λέει χαρακτηριστικά ο Άγγλος δημοσιογράφος, μερικών Ευρωπαίων πρωθυπουργών τους έπεσαν τα πυρούνια. Διότι άκουσαν τον συνάδελφό τους από την Ελλάδα να λέει: δυστυχώς εκπροσωπώ μια χώρα που έχει πρόβλημα διαφθοράς. Κανείς δεν ξέρει πώς ακριβώς το είπε, ούτε και ο ίδιος φαντάζομαι το είχε γραμμένο για να μας πει τώρα. Αυτό τον έφαγε που δεν το είχε γραμμένο. Αυτό που ξέρουμε, αυτό που λένε όλοι που ήταν παρόντες εκεί, ήταν ότι ο κ. Παπανδρέου, αισθανόμενος ότι βρίσκεται στον ναδύρ της αξιοπιστίας. Ότι δεν αυτή λοιπόν είναι η αλήθεια. Δεν του έδινε σημασία κανείς στο τραπέζι. Και για να του δώσω προσοχή, πώς κάνουν τα μωρά. Λέει, τι να πω κι εγώ που κυβερνά μια διεφθαρμένη χώρα. Και γυρίσα και τον είδανε. Δεν είπε κάτι καινούριο. Δεν είπε κάτι άγνωστο. Απλώς συνέταξε λάθος την πρόταση. Αντί να πει κυβερνώ διεφθαρμένους, έπρεπε να πει κυβερνώ με διεφθαρμένους. Διότι έχουμε διεφθαρεί, έπρεπε να τους πει όλοι εμείς οι πολιτικοί όλα αυτά τα χρόνια. Και έτσι φτάσαμε τη χώρα εδώ. Και για να μην βουλιάξουμε όλοι μαζί, έχουμε βάλει τον κόσμο να καλύπτει τη διαφθορά μας. Διότι δεν μαζεύτηκαν όλοι οι αθώοι της ιστορίας μέσα στο ΠΑΣΟΚ, ούτε όλοι οι ένοχοι εκτός. Είναι ώρα λοιπόν να ψάξει το ΠΑΣΟΚ πως βρεθήκαμε στη θέση 47 της διαφθοράς και μετά να πάει στο 71. Και να την κατέβουμε τη σκάλα όλοι μαζί, από το 0 μέχρι το 71. Αλλά και το 47 στο 71, έτσι είναι. Όταν κατεβαίνεις τη σκάλα, κυρία μου, για να βρεις την αλήθεια, δεν ξεκινάς από το σκαλοπάτι 47, ξεκινάς από το σκαλοπάτι 1. 47 σκαλοπάτια κατηφόρας αναζητούν ένοχο. Γιατί όμως θα γύρισε, κυρία μου, και θέλει εξεταστική να γίνει. Πόσοι ξένοι δεν με ρώτησαν ηγέτες τους τελευταίους μήνες καλά. Κανένα στη χώρα σας δεν έχει ευθύνη για αυτή την παραποίηση των στοιχείων. Ζήτησε λοιπόν να γίνει εξεταστική από το 2007 στο 2009. Όλα τα άλλα είναι καλώς καμμένα. Δηλαδή, αθώο σε όλες τις περιόδους του Πασόκ και την πρώτη περίοδο του Καραμαλή, όχι από αγάπη, απλώς εκείνη τα σκάνδαλα των Ολυμπιακών Αγώνων που έρχονται από την κυβέρνηση του Σιμίτη που ισχωρούν στην κυβέρνηση Καραμαλή, συν της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως το κάνει για να μην χάσει ψήφους των εξυγχρονιστών σε 7 Νοέμβρη. Γι' αυτό ξεδιπλώνει τη μαϊμού της ιστορίας. Την γλίτωσε πάλι ο Σιμιτάκος. Ο σπότε αυτή η μαϊμού θα την γλιτώνει. Μου αρέσει αυτό. Αναφέρεται στο Σιμίτη ο δημοσιογράφος. Δεν έχει μάθει να σου μιλάνε δημοσιογράφοι σε πρωτογενικό. Ρε παιχταρά. Σεβασμού είναι.
Ρε μεγάλε. Ρε παιχταρά. Τι έκανε τόσα χρόνια. Πού είσαι να κρυμμένο εσύ και δεν σε είδα, βλέπαμε. Πού είσαι να κρυμμένο και δεν σε βλέπαμε, ρε παιχταρά. Μόνο το σεβασμό στον πρόσωπό σου. Μόνο το σεβασμό. Θα το καθιερώσω κι εγώ αυτό. Θα λέω ότι έχω να πω και το κάνω μόνο το σεβασμό. Θα λέω καριόλι, κολοτέτια, κολοδίνα, μόνο το σεβασμό. Και εσείς που μιλάτε στα κανάλια και λέτε στους πολιτικούς να πάτε στο διάλο, θα το λέτε, αλλά θα λέτε να πάτε στο διάλο μόνο το σεβασμό. Δηλαδή πόσο πιο ωραία θα φαινόταν αυτή η δήλωση του ανθρώπου. Σουτσέκια τσογλάνια του κερατά είναι όλοι. Αν το πεις αυτό μόνο το σεβασμό, άλλο πράγμα. Αλλάζει. Το πιάσεις γιατρέ, θα λες ότι έχεις να πεις και το κολλάς μόνο το σεβασμό. Και τη τράβηξε έναν μόνο το σεβασμό. Και τελειώνει, καθαρίζεις. Και ας δούμε λοιπόν εδώ ποιο είναι το καινούργιο δίλημα αυτής της σεζόν. Γιατί ο Παπαδρέου μόλις θα βρει σκούρα βάζει ένα δίλημα. Λες και παίζουμε τα διλήμματα στην Ελλάδα. Το δίλημα είναι αν θα συνεχίσουμε το δρόμο μας, αν θα συνεχίσουμε το δύσκολο έργο που ξεκινήσαμε όλοι μαζί ή πέρσι τέτοια εποχή, αν θα συνεχίσουμε να λέμε ναι στη σωτηρία της οικονομίας μας. Πόσο πιο πίσω να πάμε. Δεν έχει καταλάβει πίσω στη δεκαετία του 60 είμαστε. Πίσω, πιο πίσω δεν γίνεται να πάμε. Ένα στου 11 συμμετέχει σε συσίτιο στην Ελλάδα. Το έλεγε η Ελευθερωτική εχθές. Το είδαμε ένα γραμμένο. Ορίστε εδώ, επένα, μην νομίζει. Ένα στου 11 συμμετέχει σε συσίτιο. Και βάλε πόσοι άνθρωποι κρατούν την αξιοπρέπειά του ακόμα. Είστε κλεισμένοι μέσα στο χερό τη Βουλή και δεν έχετε ενημερωθεί του τι γίνεται έξω. Εσεί εκεί είστε στο ναό τη Δημοκρατία. Δεν είναι αυτό ο ναό τη Δημοκρατία. Τι λε, κυρία μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Τι είναι ο ναό. Ο ναό τη Δημοκρατία είναι στο πεζοδρόμιο που σκουπίζει ο Σκουπιδιάρη. Στην οικοδομή που δουλεύει ο οικοδόμος και σε όλες τις άλλες δουλειές που κάναμε. Και εκεί 300 να έχουν στο Λούντονε, θα σου επιθυμίσω μια ιστορία. Προ 1,5 χρόνο έβγαλανε νους βουλευτή την καρέκλα και την κάψανε στον δρόμο. Θα έρθει καιρός που θα βγάλουμε τις καρέκλες, αλλά θα είναι κατία πάνω. Έτσι κύριε μου, αγριεύει. Το κράτος να θέλει να επιβάλλει σκληρά μέτρα, όλα γίνονται ιερά. Ο ιεράς βράχος Ακροπόλος. Ο ιερός άγνωστος στρατιώτης. Ο ιερός ναός της δημοκρατίας. Αλλά ο ιερός μισθός, το ιερό δικαίωμα της εργασίας, το ιερό μέλλον των νέων ανθρώπων, αυτά τα ιερά. Όταν ο ιερός άνεργος θα πέφτει από τον ιερό βράχος Ακροπόλος, θα ήθελα να ξέρω πώς θα περιγράφει τα κανάλια την είδηση. Άλλος από εκεί πέρα θα μας τρελάνει γι' αυτό. Και εγώ στην συνέχεια, όταν επισκέφτηκα το Los Angeles, συναντηθούμε κατ' επανάληψη. Ο υπουργός εξωτερικών, ο Μίστερ Ασήμαντος, που έτοκε και ψώνησε στην Αμερική, ακριβές μάρκες σε φτηνά μαγαζιά. Και τον πήρανε ή έγινε ρεντίκολο εκεί πέρα. Και έτσι μπήκε και τρίτο στο κατάλογο, να το κάνουμε. Πρώτου Έλληνα MasterChef. PlayStation. Los Angeles. MasterChef. PlayStation. Los Angeles. MasterChef. Θα κάνουν διαγωνισμό στο τέλος, ποιος θα λέει καλύτερα. Μέσα μιλούσε ο Παπανδρέου. Προχθές μου λέγανε, πήγε κάπου. Και για να πείσει, μιλούσε ένα καπίλι ότι πρέπει να στηρίξει το μνημόνιο. Του έφερε κάτι παραδείγματα, δεν ξέρω πού τα βρήκε, είναι αμερικάνικα αυτά. Είχε κάτι μπουκάλια εκεί. Και είχε βάλει 4 σκουλίκια μέσα στα μπουκάλια. Το πρώτο σκουλίκι που είχε μπει ήταν σε ένα μπουκάλι με ενόπνευμα. Το δεύτερο μπουκάλι είχε καπνό. Το τρίτο πυρήχε σπέρμα. Αμερικάνικα, χαζομάριστα. Και σε ένα μπουκάλι υπήρχε καθαρό, ας πούμε, νερό που έγραφε μνημονίου. Στο τέλος λοιπόν, αφού τσίπε πολλά, γεννάει ο Παπανδρέου, στα καπί μιλούσε, σου λέει: το σκουλίκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι με το αλκοόλ, όσο ώρα μιλάγαν, πέθανε. Το σκουλίκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι του καπνού που θέλετε να καπνίζετε, πέθανε. Το σκουλίκι που τοποθετήθηκε στο μπουκάλι με το σπέρμα, πέθανε και αυτό. Και μόνο ένα σκουλίκι έζησε. Αυτό που τοποθετήθηκε στο καθαρό μπουκάλι του μνημονίου. Ποιο είναι λοιπόν το ηθικό δίδαγμα, του λέει, και πετιέται μια γραία από το βάθος και του λέει: όσο πίνουμε, καπνίζουμε και πηδάμε, δεν θα πιάσουμε σκουλίκια. Αυτό είναι το ηθικό δίδευμα, λοιπόν. Δεν θα πιάσουμε σκουλίκια. Αν σαντήρι. Γιατί έχω πέσε. Μη βάζεις εμένα να τραγουδήσω. Φέρε, φέρε, φέρε αυτό να πει ένα τραγούδι. Στο σώμα το αγωνό, κοντά στο κέντρο σπίτες. Αυτό θα πει τραγούδι. Θα τρελαθώ. Αμέσως μετά. Αν σαντήρι. Επανέρχομαι τώρα. Εσένα πλάι μου έχω, εσένα πλάι μου. Έλα στο τέσσερα. Σα πεκινουάει, ναι. Next
το μνημόνιο.